Σε εφαρμογή είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο κανονισμός ελεγχόμενης στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων στη Χερσόνησο της Παναγίας. Όμως τα προβλήματα και τα κενά του συγκεκριμένου κανονισμού αρκετά σύμφωνα με τους επαγγελματίες οι οποίοι βιώνουν το πρόβλημα καθημερινά και ιδιαίτερα με τους τουρίστες όπου ρωτούν συνεχώς πού θα σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους. Η απάντηση είναι κάτω στο Τελωνείο. Οι μισοί και παραπάνω δεν επιστρέφουν στην Παναγία ούτε καν με τα πόδια. Περιορίζονται κυρίως στο παραλιακό μέτωπο. Υπάρχουν όμως και τα υπόλοιπα παρατράγουδα. Όπως αυτό εδώ, το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο εδώ πάνω από μία εβδομάδα, χωρίς κάρτα μόνιμου κατοίκου. Έχει όμως εισπράξει 4 κλήσεις. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 4, οι οποίες έχουν κολλήσει ήδη στο μπαμπρίζ του αυτοκινήτου από τη βροχή και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο συγκεκριμένος κάτοχος του οχήματος θα έχει μία έκπληξη όταν θα έρθει να το πάρει. Θεωρώ πως είναι ένα μεγάλο ψεγάδι για τον τουρισμό και για τον κόσμο ο οποίος ανεβαίνει στην περιοχή της Παναγίας, διότι δεν είναι τόσο εύκολο για έναν απλό πολίτη να ανέβει είτε να φάει είτε να πιει ένα ποτό και να ξέρει ότι πρέπει να ανέβει το δρόμο αυτό με τα πόδια. Για μεγαλύτερες ηλικίες ιδιαίτερα είναι επίσης ζόρι το περπάτημα και δεν είναι εξίσου βολικό και για τους μαγαζάτορες όπως και για τους υπαλλήλους των μαγαζιών στην συγκεκριμένη περιοχή της Καβάλας. Σας ρωτούνε πού μπορώ να παρκάρω και τι λέτε εκεί. Αυτή η ερώτηση είναι επανειλημμένη. Δυστυχώς δεν έχουν χώρο να παρκάρουν, παίρνουν την ίδια απάντηση και οι περισσότεροι είναι δυσαρεστημένοι και κατεβαίνουν στην περιοχή του λιμανιού είτε στο κέντρο για να βρουν πάρκινγκ. Μάλιστα. Και από εκεί και μετά παίρνουν τα πόδια και ανεβαίνουν μερικοί, όχι όλοι. Θεωρώ ότι η μειονότητα ανεβαίνει, διότι προτιμούν κάποιο μαγαζί στο κέντρο της πόλης. Κάτι μπορεί να βελτιωθεί. Ναι. Θεωρώ πως η καλύτερη ιδέα θα ήταν να υπάρξει, ναι μεν χρειάζονται και οι μόνιμοι κάτοικοι ένα χώρο για να παρκάρουνε, αλλά θα μπορούσε ένα περιορισμένο σημείο να είναι μόνο για τους για περαστικούς. Παρκόμετρα παραδείγματος χάρη, εφόσον υπάρχουν θέσεις στάθμευσης για κάποιον. Βεβαίως. Στο πάνω μέρος της περιοχής υπάρχει ένα μεγάλο πάρκινγκ, κατά το οποίο θα θεωρούσαμε περιορισμένο χρόνο στάθμευσης να καθιερωθεί για είτε τουρίστες, είτε κατοίκους της Καβάλας οι οποίοι, ή και άλλων πόλεων που θα θέλαν να παρκάρουν για ένα μικροχρονικό διάστημα. Βελτίωση σίγουρα χρειάζεται. Πρέπει να κάνουν ένα μέτρο το οποίο θα εξυπηρετεί και τον κόσμο, τον ξένο που έρχεται, τον τουρίστα, και όχι να τον διώχνουμε. Γιατί η Καβάλα, σαν τουριστική πόλη, ζει από τους τουρίστες. Δεν μπορεί να ανεβαίνουν στην Παναγία, στην παλιά πόλη, γιατί σε κάθε πόλη που θα πάνε στην παλιά πόλη να δουν κάποια αξιοθέατα, πρέπει ο κόσμος να μπορεί να έχει πρόσβαση. Κάντε ελεγχόμενη στάθμευση με 2 ώρες καρτούλα. Πέρασε το 2 ώρο, γράψτε να. Αλλά μέχρι 2 ώρες να τον επιτρέψουν. Είτε να φάει, είτε να πιει ένα καφέ, είτε να δει τα αξιοθέατα. Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Αυτό. Σήμερα αυτό που σας ρωτάνε οι τουρίστες τι είναι, πού μπορώ να παρκάρω. Πού μπορώ να παρκάρω και τους λέμε στο Τελωνείο. Και λέει, αν είναι να παρκάρω στο Τελωνείο, δεν θα ανέβω στην Παναγία να φάω. Δηλαδή εμείς θα πεινάσουμε εδώ. Δεν θα ανεβαίνει κόσμος να φάει στα φαγητά, στα μαγαζιά μας όλα εδώ πέρα πάνω. Άρα εμείς πώς θα τα απεξέλθουμε στο Δήμο. Γιατί πληρώνουμε ΦΠΑ, πληρώνουμε παραπηδημούντο, πληρώνουμε τους υπαλλήλους μας, πληρώνουμε άδειες πεζοδρομίου, τα πάντα. Δεν θα βγουν αυτά τα νούμερα. Δεν βγαίνουνε. Είναι δύσκολα όταν διώχνεις τον τουρίστα που θα έρθει, που θα στα κουμπίσει. Παρκόμετρα θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε κάποια σημεία. Το παρκόμετρο είναι μια ωραία λύση. Πολύ καλή λύση, αλλά και πάλι και με την κάρτα πάλι τη στάθμευση τη 2 ώρη. Μέχρι 2 ώρες, στο 2 ώρο πάνω, είναι ακόμα εκεί, γράψτε να. Αλλά 2 ώρες θα έχουν περιθώριο να κάτσει είτε να φάει για καφέ. Ξέρεις, βλέπουμε κάποια αυτοκίνητα, ένα εκ των οποίων έχει 4 και 5 κλήσεις επάνω. Είναι αφημένο μια εβδομάδα εδώ. Βοηθάει βεβαίως η παράβαση στη συγκεκριμένη Όχι. περίπτωση. Όχι, γιατί οι Τούρκοι τα πετάνε, οι Βούλγαροι τα πετάνε, αφού το σύστημα δεν είναι κατοχωρημένο να μπορέσουν να το σταματήσουν στα σύνορα. Σου λέει, γιατί να το πληρώσω, το σκίζω, το πετάω και γεια σας. Ενώ τον Έλληνα τον γράφεις, πάει στην εφορία. Τους ξένους τους γράφουμε,
Και αν τα πληρώσουν, τα πήραμε. Αν δεν τα πληρώσουν, δεν τα πήραμε. Οπότε μέτρο για τους μισούς μόνο. Για τους Έλληνες, ναι. Να διώχνουμε τους Έλληνες. Που οι Έλληνες είναι οι πελάτες μας κατά κυριότητα, έτσι. Το χειμώνα στηριζόμαστε μόνο από Έλληνες. Δεν στηριζόμαστε από τους τουρίστες. Αυτό θέλουμε. Να βρούμε μια λύση να μπορέσει να έρθει και ο Έλληνας εδώ πέρα πάνω να φάει. Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Αυτό. Θα θέλανε να κάνουν ένα παρκόμετρο. Η οποία βλέπω πολλές φορές υπάρχει άδεια εδώ. Γιατί να μην έρθει ένας τουρίστας και να πληρώσει 2 ευρώ, 3 ευρώ, όσο είναι το παρκόμετρο. Και εσείς σαν Δήμο θα έχετε το κέρδος και εμείς σαν τα μαγαζιά θα δουλέψουμε περισσότερο. Οπότε η γνώμη μου είναι και θα ήθελα να καλέσω όλο το κόσμο της Παναγίας και ειδικά τα μαγαζιά να έρθουν και να μαζευτούν όλοι και να πούνε την ίδια γνώμη όπως εγώ. Να κάνουν παρκόμετρα. Γιατί δεν μπορεί ένας τουρίστας, ένας που έρχεται στην εκκλησία, ένας που έρχεται με παιδιά, να παρκάρει κάτω και να ανεβεί με όλη την οικογένεια εδώ πάνω και να πάει στην εκκλησία. Μεθαύριο έχει γάμο εδώ. Ναι. Το πιο απλό. Ναι. Η οποία βλέπω, σας το ξαναλέω, πολλές φορές ότι υπάρχει άδεια πάρκινγκ. Γιατί να μην τα εκμεταλλεύσουμε αυτό. Που και στα μαγαζιά θα φέρει κέρδος και στο Δήμο θα φέρει κέρδος. Η γνώμη μου αυτή. Τώρα, ότι με αυτό το μέτρο υπάρχει διαδεσιμότητα και νέων θέσεων, οπότε μπορούμε να το Φυσικά. Γιατί από τη μία ναι θέλουμε τουρισμό, από την άλλη όμως τουρισμό δεν μπορούμε να κρατήσουμε έτσι. Μόνο ο τουρισμός δεν μπορεί να κρατηθεί έτσι. Εγώ ειδικά που είμαι εδώ, κάθε τρεις και λίγο έρχονται, ρωτάμε, σε παρακαλώ, πού μπορώ εγώ να παρκάρω. Και εσύ περιμένεις αύριο αυτός ο τουρίστας να ξανάρθει εδώ.